μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα για το έπαθλο, είχαμε κάποιες συζητήσεις, αρκετές και σε έντονο ύφος. Κράτησα ότι υπήρχε μια διαμάχη ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και στον Ηλία. Θα ήθελα να ξέρω αν, Κωνσταντίνε, είχατε την ευκαιρία να τα πείτε λιγάκι, να λύσετε το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε. Όχι. Για κάποιο λόγο δεν μιλήσαμε με τον Ηλία. Ούτε εγώ τον προσέγγισα, ούτε αυτός με προσέγγισε. Είχα αναφέρει κιόλας και στην τελετή λήξης του αγώνα που κερδίσαμε να πάμε στο zipline, είπα ότι τα αφήνω εκεί. Μάλλον και εκεί έμεινε η συζήτηση. Θα ήθελα να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω στην παραλία. Δεν έγινε, αλλά πιστεύω έχουμε όλο αυτό το χρόνο και μπορούμε να μιλήσουμε. Με ενοχλούν κάποια πράγματα, το έχω πει κιόλας και στην ομάδα και γενικά μπροστά και στον Ηλία. Εγώ είμαι ανοιχτός να κάνω όποια κουβέντα θελήσει και ο Ηλίας και εγώ. Κωνσταντίνε, περίμενε τη δική του προσέγγιση. Ναι, επειδή στην ουσία έγινε από τον Ηλία, περίμενα να μου πει. Όχι όμως ότι κρατάω κακία, δεν θέλω να παρεξηγηθείς. Δηλαδή, αυτό που είπα το εννοώ. Απλά θα περίμενα, ρε παιδί μου, off camera ή on camera, κάπου στην παραλία να το συζητήσουμε, γιατί περάσαμε πάρα πολύ καιρό μαζί και επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί κάτι να έχει αλλάξει, θα ήθελα να είμαστε και οι δύο ξεκάθαροι ώστε να. Να είστε στην ίδια σελίδα. Ναι, κατανοεί. Επειδή έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, είναι κακό και από τις δύο πλευρές να υπάρχουν σύννεφα ή οτιδήποτε άλλο εωρείται. Ηλία, εσύ το σκέφτηκες να προσεγγίσεις τον Κωνσταντίνο, να κάνετε μια κουβέντα να το λύσετε αυτό το θέμα? Κοίτα, εννοείται. Είμαστε, ξαναλέω, υπάρχει αμοιβαία έτσι, εκτίμηση. Αλλά δεν νομίζω ότι χθες είχαμε το χρόνο, γιατί μετά τον αγώνα, όταν γυρίσαμε πίσω, φύγατε εσείς. Δεν το λέω κάπως. Ήταν αργά, σήμερα λείπαν όλη μέρα, δεν έχει τύχει. Δεν είναι ότι απέφυγε κάποιος. Σίγουρα θα τα πούμε. Δεν θεωρώ και πάλι ότι έγινε κάτι. Θεωρώ ότι είναι μια μικρή παρεξήγηση. Γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά μου εδώ και 4,5-5 παραμήνες. Οπότε θα τα πούμε και θα είναι όλα καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχει επηρεάσει καθόλου την ψυχολογία σου αυτό το περιστατικό? Γενικά, ξέρεις ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με διαπροσωπικές σχέσεις, όταν δεν είμαι καλά με κάποιον, γενικά δεν μπορώ καθόλου την τριβή στις σχέσεις. Με ρίχνει, με φθείρει όλο αυτό. Οπότε πάντα επηρεάζομαι και το ξέρουν τα παιδιά. Είναι πολλά τα σκηνικά τελευταία που γίνονται. Όπως... Και στην αφετηρία, ας πούμε. Στην αφετηρία τι ακριβώς? Εννοείς με το ότι μιλάνε όλοι πλέον στην αφετηρία. Μου μιλάνε όλοι πλέον στην αφετηρία. Κάτι που δεν γίνονταν παλιά. Τι σου μιλάνε? Δεν έπρεπε να τοποθετηθείς εκεί, γι' αυτό στενοχώρησες το φίλο σου. Ηλία, δεν είσαι καλά τελευταία, τι έχεις αλλάξει. Διάφορα. Τάκη. Εγώ σου έχω πει κάτι τέτοιο ποτέ? Εσύ περνάς 3 με 4 φορές τη μέρα και μου λες δεν είσαι καλά. Όχι στην αφετηρία. Στην αφετηρία, όχι, δεν έχει πει κάτι. Γιατί... Τον έχω πιάσει 2-3 φορές. Γιατί ο Ηλίας πραγματικά, στο έχω ξαναπεί, δεν είσαι αυτός που έβλεπα. Πας κοιτάς στο στόχο 15 φορές. Πας από εκεί, κοιτάς από εκεί. Ξαναγυρίζεις. Μετράς βήματα. Δεν μου λες μόνο για το στόχο. Αυτό το άγχος δεν το είχες, ρε φίλε. Πρώτον, δεν είμαι αγχωμένος. Σας ευχαριστώ που νοιάζεστε όλοι για το άγχος. Αυτό μόνο. Είναι παράξενο ο Ηλίας. Εδώ έχουμε ένα μονοπάτι όλοι στο Survivor. Διαβαίνουμε ένα μονοπάτι. Ο Ηλίας ψεύω το έχει χάσει κάπου το μονοπάτι. Με την καλή έννοια το λέω. Δεν είναι ο Ηλίας που ήξερα. Δεν υπάρχει καλή έννοια. Πραγματικά. Το μονοπάτι. Όχι ότι κάνει κακό σε εμάς σε κάποιον. Απλά τον βλέπω προβληματισμένο, λίγο πεσμένο. Γενικά. Το μονοπάτι έχει επηρεάσει. Παρέα με το Μαρτίκα, μήπως. Μήπως έχει επηρεάσει ο Μαρτίκας. Μήπως Σπύρο μου τον έχεις. Γενικά το. Δεν είσαι καλά, δεν περνάς καλά τελευταία στο παιχνίδι και αυτά. Προφανώς είναι. Το σκέφτομαι μετά. Λέω, τι, δεν έχω αλλάξει κάτι. Έπιασα και τον κόρο κάποια στιγμή, του λέω, ρε εσύ, του λέω, κάτι έχει γίνει, του λέω, και κάτι έχετε μαζί μου. Δηλαδή, κάπου έχω ενοχλήσει. Και μου λέει, ο κόρο δεν είσαι ο ίδιος, έχεις αλλάξει. Του λέω, ρε εσύ, θα ήθελα να το μιλήσουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν νιώθω ότι έχω αλλάξει κάτι. Κόρο, έχει αλλάξει ο Ηλίας. Εγώ αυτό που του έχω πει, επειδή συζητάμε γενικά, είναι ότι νομίζω πως είχε κάποιο άγχος. Ο ίδιος λέει πως είναι καλύτερα τώρα, το έχει παραδεχτεί στην αρχή, λέει ότι είναι πιο καλά και του το είπα φιλικά πάντα. Πιστεύω, δεν ξέρω αν έχει χάσει το μονοπάτι, δεν το πιστεύω αυτό. Απλά σίγουρα η παρέα που κάνει ίσως να σχολιάζει διαφορετικά και να ακολουθεί. Εγώ τον ξέρω τον Ηλία τόσα χρόνια και από το 21 και κάνουμε και παρέα και έξω από το παιχνίδι. Κόρο, ποια παρέα είναι αυτή? Μπορεί ο Ηλίας να επηρεαστεί τόσο εύκολα? Εσύ το ξέρεις και από το 21, έχετε περάσει πολλά μαζί. Ενώ από όλη την ομάδα. Δεν μιλάμε και τόσο πολύ επειδή οι ομάδες είναι λίγο διαχωρισμένες. Οπότε εννοώ για όλη την ομάδα που είναι μαζί. Όλους τους μπλε. Ωραία.